παιδιά! Όχι, μωρή πουτάνα! Θα λες αλήθειες εδώ που θα μου πουλήσεις και πώς το λένε, και ηρωνία, γαμώ τη μαύρη θύελα και σένα! Πού κρυβόσασταν τον ερχόμασταν κάτω, κύριε? Πού κρυβόσασταν? Λοιπόν, όπως σας είχα πει, είδα το βίντεο, δυστυχώς το είδα, η διεσόμαση, έτσι, αυτά που τα χυδαία, τα απαράδεκτα, που είπε ο Τσουκαλάς, ο Τάξης ο Τσουκαλάς, κατά της μαύρης θύελλας, της Καλαμάτας και των Καλαματιανών, και πραγματικά έφρυξα με αυτά που είπε. Του είπα όμως στην προαναγγελία, στο πρώτο βίντεο που είχαμε ανεβάσει, ότι θα το στεναχωρήσω. Θα πονέσει με αυτά που θα δει και με αυτά που θα του πω. Έλεγε για την τεράστια μαύρη θύελλα ότι για Σπάρτες, για Ναύπλια, για Άργους, για Κόρινθους, που δεν υπάρχουν πουθενά, έτσι, όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θέλω να του θυμίσω, για να πάμε στο παρελθόν, που λέει τοπικό, τολμάει να μιλάει για την Καλαμάτα, για τοπικά και για γάμα εθνικές κατηγορίες. Να του θυμίσω τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Η φάση για την Καλαμάτα αρκεί, ο Τζόνσον να ενεργήσει όπως πρέπει. Σεντράει ο Κανέζος, είναι ελεύθερος ο Λιμπερόπουλος, έχει την μπάλα στο καλό πόδι, το δεξί, γκολ μετά την πρόσκληση της μπάλας στο σώμα του Καλατζή. Οι Γεβεδούχοι ανοίγουν το σκορ στο 26ο λεπτό. Ο Τζόνσον σέντραρε, ο Λιμπερόπουλος έκανε το κοντρόλ, είχε άνεση να σουτάρει, δυνατό σουτ, κόντρα στο σώμα του Καλατζή και γκολ. Να του θυμίσω τον Τεγγελίδη. Πασαλής. Βγαίνει μπροστά ο Μπλέτσας μετά την ωραία πάσα του Τεγγελίδη. Μπλέτσας και Πασαλής. Τεγγελίδης. Πολύ κοντά η Καλαμάτα στο δεύτερο γκολ που έρχεται πράγματι στο 53ο λεπτό. Έξοδο συνδυασμός Τεγγελίδη και Μπλέτσα. Οι δυο τους άλλαξαν αστραπία την μπάλα. Ο Τεγγελίδης από το ύψος του πέναλτι δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον Ράντο και να κάνει το 2-0 στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Άντε πουτάνα! Πιες και ένα τσιγάρο, κύριε, να συνέλθεις. Να του θυμίσω τον Αλέκο το Δέδε. Έχασε την μπάλα από τον νεαρό Τζόνσον τώρα. Νικητής ο Τζόνσον στη μονομαχία του με το Μαρινάκι. Ο Δέδες κάνει το σουτ, καλό σουτ, γκολ! 3-0 για τους Καλαματιανούς στο 26ο λεπτό. Ο Δέδες είχε την άνεση να σουτάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Ράντος ήταν αδύνατο να αποκρούσει. Είδε για τρίτη φορά την μπάλα στο βάθος της εστίας. Ξέρεις ότι έδωσες εσύ, μαύρη θύελλα, κλείδωσες την πόρτα για πάντα, εδώ δεν ξαναμιλάς. Θα σου πω τις ηρωνίες σου. Γαμώ τη μαύρη θύελλα και σένα μαζί. Να του θυμίσω το 3-0, έτσι. Στο γήπεδο του Μεσσηνιακού μπροστά σε 10-12 χιλιάδες οπαδούς της μαύρης θύελλας. Να του θυμίσω το 2-2 στο Καραϊσκάκι. Να του θυμίσω το ντούντου. Μπλέτσας. Τεγγελίδης Μπλέτσας. Δεν είναι offside ο Μπλέτσας, λέει ο πρώτος υπόλοιπος γραμμών. Συρτής σέντρα και είναι το γκολ για την Καλαμάτα. Στο 10ο λεπτό της συνάντησης με τον ντούντου. Το στάδιο Καραϊσκάκη παγώνει. Στο 10ο λεπτό έχουμε Ολυμπιακός Καλαμάτα 0-1. Άντε πουτάνα που μιλάω με γάμα εθνική και μιλάω λόγω του Αναστόπουλου. Αν είναι ακόμα εκεί. Να του θυμίσω τον Πίτερ Φορίκουε. Το σούτ από τον Φορίκουε. Το στάδιο Καραϊσκάκη ξαναπαγώνει με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Αφού η Καλαμάτα καταφέρνει να ισοφαρίσει το σκορ. Το 2-2 είναι γεγονός. Άντε πουτάνα. Σε έχει γαμίσει η Σπάρτη. Η Κόρινθος. Το Άργος. Η Τρίπολη. Τι άλλο να πω. Βέβαια, τιμώ και σέβομαι τον τεράστιο Ολυμπιακό, έτσι. Την τεράστια αυτή ελληνική ομάδα. Την τεράστια αυτή ευρωπαϊκή παγκόσμια ομάδα. Αλλά κύριε Τσουκαλά, αγαπητέ Τάκη, να προσέχεις. Να πλένεις το στόμα σου με ενόπνευμα όταν μιλάς για τη μαύρη θύελλα. Είσαι πολύ μικρός εσύ. Πρέπει να ντρέπεσαι, στο ξαναλέω, να μιλάς για τη μαύρη θύελλα
με τέτοια ισχρά λόγια που απορώ πως ακούγονται για την Καλαμάτα αυτά τα λόγια. Δεν σέβεσαι ούτε καν τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Δεν σέβεσαι ούτε καν την τεράστια αυτή μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κορυφαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και του θρύλου, που είναι αυτή τη στιγμή προπονητής της Καλαμάτας και κάνεις δεν το ξέρεις. Λυπάμαι για αυτά που είπες, έτσι. Λυπάμαι για όλα αυτά που είπες για τη Μαύρη Θύελλα. Πραγματικά πρέπει να ντρέπεσαι. Πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί η Καλαμάτα, τι να σου πω, στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό που είχε 20.000 μεσίνιους μέσα, για την τεράστια αυτή ελληνική ομάδα που έχει το ρεκόρ μετακίνησης εκτός έδρας οπαδών, 35.000 στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Ίκαρο και άλλες 15 με 20.000 απ' έξω. Λυπάμαι, κύριε Τσουκαλά, που είσαι και κοντοχωριανός εδώ από το Γήθιο, μου λένε. Λυπάμαι, πρέπει να βγεις και να ζητήσεις συγγνώμη για αυτά που είπες για τη Μαύρη Θύελλα, τους Μεσίνιους, τους Καλαματιανούς και για το λαό της Μαύρης Θύελλας. Γιατί και στον Ολυμπιακό έχουν παίξει ποδοσφαιριστές από τη Μαύρη Θύελλα που έχουν γράψει ιστορία. Σου αφιερώνω λοιπόν αυτά τα γκολάκια για να δεις και να θυμάσαι. Διαχωρίζω φυσικά τον τεράστιο Ολυμπιακό από εσένα και από αυτά που είπες, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τη σέβεται και την τιμά όλη η Ελλάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Άρης, όπως είναι όλες οι ομάδες. Λοιπόν, με μεγαλύτερο σεβασμό να μιλάς για τη Β' και τη Γ' εθνική, σου θυμίζω ότι έχουν παίξει Γιουβέντους ή Μίλαν, τεράστιες ομάδες στην Β' και στη Γ' εθνική κατηγορία. Η κατηγορία δεν λέει τίποτα, έτσι. Δεν λέει τίποτα για το μέγεθος και την αξία μιας ομάδας. Αυτό που μετράει είναι η φανέλα, είναι ο κόσμος, ο όγκος των φιλάθλων και η τεράστια ιστορία, μικρή, μεγάλη κάθε ομάδας, έτσι. Ποια Τρίπολη τώρα? Δεν υπάρχει καμιά Τρίπολη μπροστά στη Μαύρη Θύελλα. Δεν υπάρχει καμία Σπάρτη, δεν υπάρχει κανένα Ναύπλιο, καμία Κόρινθος, έτσι. Τι λαό έχει ο Αστέρας Τρίπολης και τι ειδικό βάρος έχει που είναι 20 χρόνια στην Αλβεδική και τι έχει Καλαμάτα, έτσι. Σου αφιερώνω λοιπόν, Τάκη Τσουκαλά, φίλε μας, να βγεις και να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη για τα αισχρά και βρωμερά αυτά που εξοστόμησες κατά της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας και των Καλαματιανών, να πεις μια συγγνώμη και σου αφιερώνω αυτά τα γκολ. Όχι κατά του Ολυμπιακού, αλλά στα βάζω για να τα δεις και να θυμηθείς που λες ερχόσασταν στην Καλαμάτα, πήγαινε στην Καλαμάτα και κρυβόντουσαν. Ποιος θα κρυφτεί, ο λαός της Μαύρης Θύελλας, οι 700.000 μεσίνοι σε όλη τη γη που ζουν και αναπνέουν για την τεράστια αυτή ομάδα? Σεβασμός λοιπόν, θα σέβεσαι. Θα σέβεσαι τη Μαύρη Θύελλα γιατί σε έχει πονέσει στο παρελθόν. Και μπορεί και λογικά με τη φόρα που έχει πάρει τώρα θα σε πονέσει και στο μέλλον, έτσι. Άντε, φιλιά, αγάπη, να σέβεσαι και να θυμάσαι την ιστορία. Γιατί αν δεν σέβεσαι και αν δεν θυμάσαι την ιστορία, όπως είχε πει και ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης, όποιος δεν θυμάται, δεν ξέρει και δεν σέβεται το παρελθόν και την ιστορία του, τότε δεν έχει μέλλον. Σε φιλώ, να είσαι καλά. Και ζήτα έστω και τώρα για αυτά τα εσχρά που είπες, αυτά τα βρωμερά και απαράδεκτα που είπες κατά της Καλαμάτας και της Μαύρης Θύελλας, ζήτα μια συγγνώμη. Πρέπει να ντρέπεσαι, στο ξαναλέω φίλε Τάκη, πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά που είπες. Άντε φιλιά, να είσαι καλά. Άλλη μια φορά, γαμώ τη Μαύρη Θύελλα και σένα. Με κάνεις και ασχολούμαι με το τοπικό.